Δεν θα είναι στέρεο. Δεν θα είναι στέρεο. Λοιπόν, ας προσέξουμε, αδέρφια μου, εκεί, γιατί η Εκκλησία μας μας περιμένει για να πάρουμε τα εφόδια της και να είμαστε δυνατοί με το Λόγο του Θεού σε όλες μας τις κινήσεις. Το 154. Είπες ανώ. Η αγάπη προς τον Θεό αρχίζει να εκδηλώνεται όταν αρχίζουμε να αγαπάμε τον πλησίον σαν τον εαυτό μας. Γιατί ο πλησίον μας, όπως και εμείς, είναι εικόν του Θεού και δείχνουμε πραγματική αγάπη προς τον Θεό όταν επίσης δεν ικανοποιούμε τις απαιτήσεις της σαρκός ούτε εκείνες της αρχικής σοφίας που δεν υποτάσσεται στη σοφία του Θεού. Εάν τη είπε ότι αγαπώ τον Θεό και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύσεις εστί. Ο γάρ μη αγαπών των αδελφών, ον εώρακε, των θεών, ον ουχ εώρακε, πώς δυνατέ αγαπάν, ιδέ του Χριστού την σάρκα εστάβδωσαν, συν της παθήμαση και τες επιθυμίες. Λοιπόν, αυτό φέρουμε αυτό σε ένα άλλο σημείο. Βλέπουμε στο Μωσαϊκό τον νόμο, ο Μωυσής που πήρε το λαό του από την Αίγυπτο, από τον βασιλιά Φαραώ, για να τον βγάλει στο Πάσχα, στο πέρασμα και να σωθεί από τη σκλαβιά αυτή που υπήρχε, προσπάθησε να δώσει την αγάπη του στο λαό, το παράδειγμά του, και έγινε ολοκαύτωμα, ενώθηκε με το Θεό τόσο πολύ για να εισακουστεί, και ο Θεός τον όπλησε με ένα μπαστούνι που είχε, και από την εξορία που τον είχε εξορίσει ο Φαραώ, αλλά είχε το Πνεύμα το Άγιο και του έδωσε τέτοια δύναμη που μπορεί και έκανε τα πάνω κάτω. Άραγε βλέπουμε εδώ ότι ενώ πρόσφερε στο λαό το πέρασμα που λέγεται Πάσχα, πρόσφερε τη σωτηρία του, ο λαός, ο περισσότερος λαός, αγκομαχούσε και στενοχωρούσε το Μωυσή. Σε τι? Αυτό μας το λέει ο ίδιος ο Κύριος όταν ήρθε στη γη πάνω του. Ου γαματής και φαρισαίοι, λέει. Εγώ ήμουνα αυτό στο Μωσαϊκό, στο Μωσαϊκό τον νόμο, το Μωυσή στην Αίγυπτο που πήγε να βγάλει το λαό. Εγώ του έστειλα το μάνα. Εγώ του έστειλα τα ορτίκια. Εγώ του άνοιξα το δρόμο. Εγώ τον εστήριξα για τα πάντα. Άραγε εγώ είμαι αυτός ο λόγος που ήταν μπροστά στο Μωυσή και άνοιγε κάθε εμπόδιό του. Άραγε όποιος δεν γνωρίσει εμένα, ναι, δεν γνωρίζει τον πατέρα μου. Γιατί εν αρχήν ο λόγος, και ο λόγος ήμουνα εγώ που κινήθηκα για να σωθεί ο λαός, ο λαός από την Αίγυπτο, που σημαίνει ότι οι γραμματείς και φαρισαίοι ψεύδεστε ότι αγαπάτε τον πατέρα μου. Τον πατέρα μου δεν τον αγαπάτε γιατί δεν το γνωρίζετε. Αφού δεν γνωρίζετε εμένα, ναι, που τα βιβλία στο Μωσαϊκό τον νόμο και οι προφήτες μιλάνε όλοι και προφητέψανε τον ερχομό του Κυρίου, άραγε εγώ ήρθα, σας έδειξα τόσα θαύματα, εσείς όμως δεν πιστεύετε. Όπως ο Μωυσής στις 7 πληγές του Φαραώ σήκωσε το χάρκινο το φίδι και σώθηκε ο λαός του Μωυσή, έτσι και εσείς γραμματείς και φαρισαίοι θα με σηκώσετε στο σταυρό πάνω για να σωθεί η ανθρωπότητα. Που σημαίνει ότι τον αγαπάμε τον πατέρα, ας πούμε, να πω μία λέξη εκεί, οι αχωβάτες, η αίρεση αυτή που μαστίζει την ανθρωπότητα, λέει Γιαχβέ, τον πατέρα. Τον πατέρα ουδείς εώραγε πόποτε. Κανείς δεν τον είδε. Ήρθε ο Χριστός να μαρτυρήσει. Εγώ γνωρίζω τον πατέρα μου.
Γιατί είμαστε ένα με τον Πατέρα μου. Αυτός που ακούει εμένα, ναι, ακούει και τον Πατέρα μου που με έχει στείλει. Αν δεν με ακούσει εμένα, ναι, αν δεν κάνει τη γραμμή που έχω δώσει εγώ, εγώ ήμουνα και τότε. Ας το φέρουμε λίγο πιο δυνατά για να το ακούσουν οι μάρτυρες του Ιαχωβά. Στο όρο Σταυρό, ενώ έγινε αυτό το θαύμα, μία νεφέλη έφερε τον προφήτη Ηλία και τον προφήτη Μωυσή και συνομιλούσαν. Και ξαφνικά ο Απόστολος Πέτρος λέει, Κύριε, να φέρουμε τρεις σκηνές και να μείνουμε εδώ. Είναι πολύ όμορφα. Και η συνομιλία που είχε ο Κύριος με τους δύο προφήτες, ξαφνιαστήκανε οι Απόστολοι και λένε, μα Κύριε, εσύ πού μπορείς και μιλάς με τους προφήτες, πού ξέρεις αυτά που είχαν γίνει και λες λεπτομέρειες. Και εκεί είπε, εγώ είμαι ο Ον, είμαι ίδιος με τον Πατέρα μου, μία ουσία με τον Πατέρα μου, προτού τις προφήτες, προτού την ανθρωπότητα, προτού την, και την αρχή της κτήσεως υπήρχα μέσα στον Πατέρα μου. Και εγώ τους ήξερα προτού να γεννηθούν ακόμα. Άρα και τους γνωρίζω πολύ καλά, γιατί είμαι ένα με τον Πατέρα μου. Και αυτό που είδατε σήμερα ήταν για να δείτε τη δόξα μου σαν Θεό. Σαν άνθρωπο με είδατε. Τώρα με βλέπετε σαν Θεό. Ότι βλέπετε ότι στη γη πάνω τι υπάρχουνε. Τους λέει, εκεί το λέω αυτό και το φωνάζω για να το ακούσουνε οι Ιαχωβάδες. Στη γη πάνω τι υπάρχουνε. Άνθρωποι που είναι ζωντανοί. Και ξαφνικά πεθαίνουν. Οι Ιαχωβάδες λένε, πεθάνανε, ο νευροθάτης με το φιάρι του έριξε το χώμα, τελείωσε. Εδώ όμως ο Κύριος βλέπουμε ότι ο Μωυσής που πέθανε τον έφερε στη ζωή πάλι. Άραγε για ποιο θάνατο μιλάμε. Ο Κύριος ήρθε για να καταργήσει το θάνατο. Άραγε στον ουρανό πάνω δεν υπάρχει φθορά, δεν υπάρχει θάνατος. Άραγε ήθελε να πει ο Κύριος με αυτά ότι αν εδώ προσπαθείτε για να ζήσετε και μοχθείτε και υπάρχουν τόσα εμπόδια, εκεί το πρόβλημά σας θα έχει λυθεί, γιατί είναι η αιώνια ζωή που θα εφραίνεστε. Είναι η πραγματική ζωή. Και τους έδωσε την απόδειξη με τον προφήτη Ηλία που τους παρουσίασε και τον προφήτη Μωυσή. Είναι μία απόδειξη για τους Ιαχωβάδες, πολύ τρανταχτή, για να δουν και αυτοί οι άνθρωποι ότι να μελετήσουν καλύτερα το θέμα και να μην στέκονται σε απλά πράγματα και να μπουν λίγο πιο βαθιά. Λοιπόν, το 214 λέξη. Η ζωή της καρδιάς είναι η αγάπη, ενώ η κακία απέναντι του αδελφού μας είναι ο θάνατος της καρδιάς. Ο Κύριος μας κρατεί ακόμη πάνω στη γη, ώσπου η αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον να διαποτίσει όλη την καρδιά μας. Αυτό είναι που περιμένει από όλους εμάς. Άλλο προορισμό δεν έχουμε. Βλέπουμε εδώ ότι πολλοί άνθρωποι, όπως είπα και προτήτερα, καταδικάζουν συνανθρώπους τους. Ενώ ο Κύριος από τον Πατέρα εδώ μας δίνει μία νοθεσία πνευματική για να δούμε τι. Ότι ο άνθρωπος όσο ζει στη ζωή αυτή έχει ευκαιρία. Έχει ευκαιρία να λυτρωθεί και να σωθεί. Διότι το αύριο που θα έχει και το μεθαύριο και η κάθε μέρα στη ζωή του πάνω είναι μία ευκαιρία. Μπορεί να είναι κακό, μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο, μπορεί να έχει ιδιοτροπίες, να έχει πάθη, να έχει πολλά πράγματα. Αλλά εφόσον ο Κύριος τον κρατεί στη ζωή πάνω, είναι μία απόδειξη ότι του δίνει ευκαιρίες του ανθρώπου αυτού για να μπορεί να μετανοήσει, για να δει τα πράγματα λίγο πιο σωστά,
διότι ο Κύριος στο Πόντιο Πιλάτο του λέει εξουσία, του λέει ο Πόντιος Πιλάτου, έχω να σε θανατώσω ή να σε αφήσω. Και του λέει ούτε μία εξουσία έχει, ούτε μία τρίχα τη κεφαλή μου να πειράξει, λέει, αν δεν είναι από τα άμαθε. Άραγε βλέπουμε ότι τον κάθε άνθρωπο στη γη πάνω, ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία που την προβάλλουμε συνέχεια, περιμένει με ανοιχτές τις αγκάλες και δίνει ευκαιρία στον κάθε άνθρωπο για να μετανοήσει και να πάει κοντά του.